Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, ο Γιάννης, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση στον Αποστόλη? Γεια σου, Γιάννη, παρακαλώ, βεβαίως. Θα με ακούσει? Σας ακούει, ναι. Δεν είπε τίποτα για το Olive of Popeye. Για τον Popeye? Olive of Popeye το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι. Popeye the Sailor Man. Αυτόν. Ναι, και που λέει ο Κυριάκος, γιατί γελάτε κύριε, μισή Ελλάδα και παραπάνω γελάτε με αυτά εδώ. Ξέρεις πως τον έβλεπε ο Τραμπ, σαν οδοντογλυφίδα να καθαρίσει τα δόντια του. Σιγά που καθαρίζει και τα δόντια του Τραμπ. Τι μπουλίνκι είναι αυτό που τρώει ο Μητσοτάκης, για πες. Κι εγώ στεναχωριέμαι. Και δεν υπάρχει και πάτημα για όλο αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, πας κάνεις επίσκεψη μωρέ μαλάκα στον Τραμπ και σε βάλουν να πιάσεις και την ομπρέλα. Ποιος μαλάκας του το είπε αυτό? Δεν το εξηγήσαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που του κρατάνε την ομπρέλα? Εκεί να καταλάβετε πόσο απλός και καθημερινός είναι ο Μητσοτάκης. Ένας από εμάς. Δεν καταδέχεται να πιάσει το δουλικό την ομπρέλα. Ο ίδιος εκεί. Τι είμαστε, δεν κατάλαβα. Σκλάβους θέλουμε? Όχι. Ένας από εμάς είναι. Παιδί του λαού. Άλλου λαού, του αμερικανικού λαού, αλλά του που σέβεται και τους εργάτες, διότι από ό,τι βλέπεις βάζει σε ταλαιπωρία τους εφοπλιστές και τους μεγαλοαστούς να τους ενημερώσει μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενώ τον Κουτσούμπα τον πάει για Δευτέρα που είναι εργάσιμη μέρα, τον αφήνει να ξεκουραστεί. Τον αφήνει να ξεκουραστεί ή να χάσει το μεροκάμα του Δευτέρα, δεν ξέρω. Έλα ρε κομπλεξικέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε φίλε, εντάξει, να δεν άκουγα αυτά που λέγατε χθες για το Μαρινάκι, για το Μαρινάκι, όχι το Μαρινάκι, το πρόεδρο του Ολυμπιακού, ή το Πατουλάκι το Μαρινάκι. Που λέγατε για το, ναι, για τη Μαρίνα, που λέγατε τον ιστορικό της κόσμο. Όταν τα έκανες αυτά εσύ και φωτογραφιζόσα με το κόκκινο το φόρεμα και είχε στραβώσει Λουκά, καλά, η άλλη ζήλευε. Στη θέση της Λουκά ήρθατε χθες, μου φαίνεται. Ναι, ζήλευαμε, δεν κατάλαβα. Ήταν η υγιή ζήλια όμως, αυτή της, όχι του φθόνου. Όχι, ναι, ναι, αυτό το παρατήρησα κι εγώ, υγιέσα τη. Είναι του θα ήθελα κι εγώ, όχι γιατί εσύ μωρή βλαμμένη το έκανες. Μα αυτό σου λέω κι εγώ, γιατί τότε όταν το έκανες ή και οι άλλοι και σε έκραζαν. Γι' αυτό. Αυτή όμως το έκανε από τέτοιο, ζήλευε αυτή κανονικότατα. Έλα ρε Τόλι, θα πουδιάσω ρε γαμώτο. Τι έπαθες, γιατί? Βγήκες έξω για τσιγάρο? Περίμενε ρε, έχω βγει από τον μπάνιο και είμαι όπως με γέννησε η μάνα μου. Γιατί κάθεσαι έτσι γυμνός παιδί μου, σαν να είσαι σε διάλειμμα από τσόντα? Μόνος μου είμαι. Έχεις ανάψει και τσιγάρο? Και νιώθεις βρώμικος στην τοποθεσία τουαλέτα? Λοιπόν, καταρχήν πήγα πρωί πριν στο ληξιαρχείο στο Ηράκλειο και άλλαξα το όνομα. Πώς σε λένε? Από κοιλώτας, το έκανα Microdick, μου δώσαν και δεύτερο, Microbert ή στα ελληνικά μικροτσούτσουνος. Οκ. Okay. Έχεις εξάτμιση στο αμάξι μεγάλη με σκάστρα και νέων από κάτω? Ή απλά μικροτσούτσουνος στην κυριολεξία? Εντάξει, τώρα πάρε ό,τι από τα τρία θες. Είπαμε Microdick, Microbert ή μικροτσούτσουνος. Δεν ξέρω. Το Microbert δεν καταλαβαίνω. Bert, Microbert. Bert, πουλί, Bert, Κυριάκο. Α, Bert, άκουσα Bert, ζώνη νόμιζα. Okay. Φίλε, άκου τώρα για να μπούμε στο θέμα. Έχω να προτείνω στον κύριο Καλαμούκη που μας το παίζει, έτσι. Μας το παίζει, καλά έχεις καταλάβει κι εσύ, ε. Ναι, άκου, για ένα σχεδόν μήνα να του πεις να αντιστρέψετε τους ρόλους. Το κάναμε, παιδί μου, άστο. Δεν είμαστε πάλι γι' αυτά. Εσύ δοκιμάστηκες, φίλε, και τα πέρασες όλα τα τεστ. Έτσι, όταν ήταν άρρωστος ο κύριος Καλαμούκης. Εκπομπές, μικρόφωνα, ραδιοσκηνοθεσία, τηλεφωνικό κέντρο, τα πάντα όλα ήσουν. Μη γλύφεις. Εγώ είμαι άνθρωπος ορχήστατο, μην τα ζητάμε. Έτσι, ρε φίλε. Αν λέω, αν μπορεί ο κύριος Τίμιος, αν μπορεί, ας κάνει και αυτός όλα αυτά που έκανες εσύ. Για να δει πόσα αδικήματα. Να μπορέσει, μωρέ, το ρημάδι, το σάψαλο, θα λυγίσει την πρώτη μέρα. Για να μας πει πόσα αρχή. Συγγνώμη, πόσα απίδια βάζει ο σάκος, έτσι. Ποιος βάζει απίδια στο σάκο, ρε παιδάκι μου? Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί να βάλουμε απίδια μέσα στο σάκο? Να βάζουμε αρχίδια τότε. Ναι. Εγώ αυτό προτείνω. Κλείνω λέγοντας το εξής. Παιδιά, 1η Φλεβάρι Ηράκλειο. Και 2 Χανιά. Και 2 Φλεβάρι Χανιά. Μην το λέω, γιατί με γαμάς. Θα το λέω μέχρι να γίνει sold out, παιδιά. 1η Φλεβάρι Ηράκλειο, πίτσε μπλε. Γαμώ την πουτάνα μου. 1η Φλεβάρι και 2 Φλεβάρι Χανιά. Αποστολάκο μου, καλή χρονιά. Ναι, ναι, καλά, λέγε. Και καλύτερα. Μας έχει πει στο απογορευτικό. Ω, μη με σκάς, πού είστε εγκλωβισμένοι στη Μυτιλίνη? Στην Αθήνα είμαστε εδώ πέρα με τις δασκάλες και λέγαμε να κανονίσουμε κανένα ραντεβού με σένα. Με τα κορίτσια, αμέ. Ναι, με τα κορίτσια. Άκου, λέει, ξαφνικά βρέθηκε χρόνος. Ακυρώθηκαν κάτι ραντεβού μου, βεβαίως. Αύριο τρίτο διάλειμμα κάτω μπασκετές. Α, τι φάση. Θα κάνουμε και παράνομα τσιγάρο. Εννοείται. Πίσω από το κηλικείο, μέσα. Οκ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, μια ερώτηση ακόμα. Για Πάτμο περιοδία θα κάνεις τίποτα ή μπα? Για πού? Πάτμο. Όχι.
Όχι. 12 άντρε μαζί γραμμένου. Δεν έχω πιάσει τα νησιά, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν έχω πιάσει. Τα φοβάμαι, μωρέ, μην έρθουν οι Τούρκοι. Θα έρθουν και θα μα αλλάξουν τον πολιτισμό. Το ξέρει. Γι' αυτό δεν έρχομαι. Και να σου πω, ο ανώτερο του κράτου μα ποιο είναι, γιατί κάνω μάθημα στα παιδιά. Κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δημοτικό. Ο Πάκης, παιδί μου, ο Πάκης. Ο Πάκης, ο Κούλης δεν δουλειά έχει με τον Τραμπ. Ο Πάκης γιατί δεν παίρνει αποφάσει. Τον είχε πάνω σε κανένα σκρίνιο διακοσμητικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώ να το εξηγώ αυτό στα παιδιά, ότι άλλο είναι το και το διεχομένων και το και η γλάστρα του κράτου και άλλο κάνει κουμάντο. Ότι ο Κυριάκος κάνει κουμάντο, α πούμε, δεν είναι η γλάστρα του κράτου. Μάλιστα. Τον είδε με τον Τραμπ και λε, α, κοίτα δύο που κάνουν κουμάντο. Αυτοί οι δύο κάνουν κουμάντο, μάλιστα. Θυμάσαι την παράσταση πολύ για τον Φίκο, για τον Άλνα. Ναι. Αυτή είναι Σίκο. Εσύ που είδε την παράσταση, αφού είσαι στην Πάτμα. Του είχα έρθει, δεν θυμάσαι που σε χούφτωσα μια μέρα. Πού, Αθηνά. Ναι, στην περσινή σου παράσταση όμω. Κάθε βράδυ με άλλη. Θέλω να ξανάρθω βέβαια, αλλά πε του μαλάκι του διευθυντή να μου δώσει καμιά άδεια. Μπα και έρθω. Ναι. Παρακαλώ, πήρατε για φαγητό, ναι. Λέγεται. Θα παραγγείλετε για φαγητό. Συγγνώμη. Να σα ρωτήσω λίγο. Μιλήσατε λίγο με βάση του Πάτμο. Ναι, με το μαλλί εκείνο, ναι. Μπορείτε να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για τη βεβαίωση πληρότητα. Για ποια? Για τη βεβαίωση πληρότητα. Όταν λέμε πληρότητα, συναισθηματική πληρότητα. Σεξουαλική πληρότητα. Τι πληρότητα? Μια βεβαίωση πληρότητα ότι το καράβι ήταν γεμάτο και δεν φύγαμε χθε και θα βγούμε σήμερα. Τέτοια πληρότητα. Βεβαίως, για πού, για το σχολείο, τι θέλετε, για να δικαιολογήσετε την απουσία σας. Για το σχολείο τι ζητάνε. Θα πάτε να δικαιολογείτε την απουσία αλλιώς. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Βεβαίως, να σας δώσω την βεβαίωση πληρότητας. Θέλετε να περάσετε από κάπου γιατί έχει χαλάσει το τέλεξ. Από πού να περάσουμε? Από το χώρο μας. Ποιος είναι ο χώρος σας? Εδώ κοντά, στον Πειραιά είμαστε. Ποιο Πειραιά, καλέ, εμείς είμαστε το κέντρο. Το κέντρο, περιμένεις να πάρεις καράβι στο κέντρο, μωρή, ηλίθεια, είσαι εκεί σε δασκάλα. Δεν υπάρχει καράβι στο κέντρο, απλά το καράβι μας φεύγει στις 8 το βράδυ και περιπλανιόμαστε εδώ πέρα, η Οδύσσια μιας περιπλανόμενης μας. Μα μην περιπλανιέστε, ελάτε εδώ στο χώρο μας, θα σας φιλοξενήσουμε μέχρι τότε. Είναι κέντρο αστέγων εκεί? Όχι, αστέγων δεν είναι, είναι κέντρο αστέρων, πολλών αστέρων. Τότε πρέπει να έρθουμε. Ναι. Σε περιμένω, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη Χρυσή. Χαίρομαι πολύ που έχει γίνει έτσι πιο lifestyle η εκπομπή, μας εξηγεί τα χρώματα, τα υφάσματα. Πολύ χαίρομαι, μπράβο. Το σπάμε λίγο-λίγο. Τι εξήγησα, δεν θυμάμαι, ποιο είπα. Κάτι έλεγες εκεί, τι φορούσε εδώ, κοκαλάκια, ξέρω. Το κλάμερ, βεβαίως, το κλάμερ. Και μπορώ να πω και για χρώματα. Το ivoire, το burgundy, το γκρενά, το γκρενά. Γκρενά και blue patrol, αυτά. Το starlet red, για... το petrol, να τα. Ναι, αυτό σου είπα. Αλλά βλέπεις, έχεις χάσει, γιατί άκουσα εγώ σε δελτίο ειδήσεων τις προηγούμενες μέρες που ήταν στο βουνό ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα, ότι ήταν η βασίλισσα του χιονιού. Α, ωραίο. Η βασίλισσα του χιονιού και το βουνό πάνω. Ναι, 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 ναι. Πρόσεχε καλά τι λέτε, γιατί άκουσα ότι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι το όνομα, βαστάει τευτέρι και γράφει, τι λένε όλες οι εκπομπές, και μετά τα... δεν θυμάμαι όμως το όνομά του. Τα γράφει, δεν τα λέει, τα γράφει. Γιατί άμα τα έλεγε θα ήταν Ρουφιάνος. Εφόσον τα γράφει και δεν τα λέει, είναι προσωπικές σημειώσεις. Άρα δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, τέλος πάντων, αν εννοείς κάποιον. Πόσο ήρθα, πόσο πέρασε από το μυαλό? Δεν μου πέρασε, έφυγε. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ο κύριος Αποστόλης. Αυτός, 1-0. Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας. Και σε σένα και στο Θήμιο, είμαι η Βασιλικιά. Η Βασιλικιά που ποτίζεται μαζί με τη γλάστρα, τι? Από τη Μάνη, βρε. Α, της Αμίνης το καπέλο, ξέρω. Ξέρεις τι έμαθα, από εκεί κάτω. Τι? Τι, η εισαγγελέα θα γίνει αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Ναι, αν κρίνω από τα μούτρα που είχε την ώρα της αγόρευσης των δικηγόρων του Φίσα, τότε ναι. Μάλλον για εκεί πάει. Τσιφνιάρα, τσιφνιάρα. Πώς το πες? Τσιφνιάρα. Τι γλώσσα είναι αυτή, μωρή? Μανιάτικη, βρε. Έτσι μιλάτε εκεί, δεν συνογέστε? Ναι, 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 με τους μανιάτες εκεί τους κάνω, άσε. Τι σημαίνει τσιφνιάρα? Στριμμένη. Αστριμμένη. Ναι, ναι, ναι. Αγριοραδίκα, ρε. Θα πούμε κι άλλα δύσκολα, μάλιστα. Ναι, ναι, αγριοραδίκα. Οκ, okay, να είσαι καλά, χαίρομαι για αυτή την καλά, ελληνική. Γεια σου, γεια, γεια. Εμείς είμαστε Αθηναίοι, καταλαβαίνεις τώρα, δεν τα ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γεια. Έλα, ρε Αποστολά, ρε, χρόνια πολλά. Τι ωραία τα λέγες εχθές. Ο Θήμιος τι έχει πάθει, τον έχει κολλήσει ο Τσίπρας Μερκελολαγνία. Τι παπαγιά είπε πάλι που την έχει ξαναπεί? Τι είπε? Που του λες εσύ, ρε παιδί μου, που μιλάγατε για τους τρελούς, του ξαναβάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν δεν ξέρω αν το έχει χάσει ο κομμουνιστής. Βγήκε και υπερασπίστηκε τον Στάλιν. Mm. Και έλεγε ότι ο Στάλιν δεν συναντήθηκε με τον Χίτλερ. Κάτι άλλοι δυτικοί συναντηθήκανε με τον Χίτλερ και πάνε να τα φορτώσουν τώρα στον Στάλιν. Και καλά έκανε ο Στάλιν με τη συμφωνία. Μου βάζει τους ανθρώπους στο Ιράν, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κανέναν υπεριαλιστικό πόλεμο και δεν έχουν επιτεθεί
πουθενά. Και όταν του λες εσύ για τη Μέρκελ, σου ξαναλέει μια χαρά είναι η Μέρκελ. Τι μαλακές είναι αυτά, τι μια χαρά είναι η Μέρκελ. Αυτά που έχει πει η Μέρκελ στη Λαγκάρντ για τον Έλληνα, το ρατσισμό κατά τον Ελληνό, δεν το λένε ότι φασίστες για τους ξένους. Και εμένα δεν πάει να μου πάρει το σπίτι κανένα Πούτιν και κανένα για το Λαχ. Η Μέρκελ και ο Μακρόν, αυτός ο γεραντολοάγνος των δαχτυλάκιας. Αυτή είναι η εχθρήμα. Έτσι κράξτε να το χαρώ κι εγώ, μπράβο. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα περίπου 17 χρόνια. Εντάξει. Τι 17 χρόνια μόνο. Συνολικά, ρε παιδί μου, η Νέα Δημοκρατία. Στο τηλέφωνο μιλάω. Ναι, ναι. Ποιος είναι, έχουμε κούρσα, πού πάμε. Κυφισιά, Κυφισιά. Λοιπόν. Α, παίρνουμε καλές κούρσες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει συνολικά 17 χρόνια. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι να δίνουν παραπάνω ΕΦΚΑ για να πάρουν τα παιδιά τώρα με καλύτερη σύνταξη. Πρόσεξε τώρα. Αυτά είναι ρεπορτάζ μόνο του ταξιτζή. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα δικαστήριο για τους πατεράδες των παιδιών. Οι οποίοι έχουν πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα, την άδεια που, πώς το λένε, την άδεια που πέφτει, τα έχουν πληρώσει αυτά τα ένσημα. Λοιπόν, και γίνεται ένα δικαστήριο, αν θα πρέπει να τους αδώσουν. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Άδωνης, ο Φλάκας, και λέει στο δικαστήριο να σκεφτούν, λέει, αν το δημοσιονομικό κόστος. Αφού βρε ηλίθιε, τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι, όπως ζητάς τώρα να τα πληρώσουν και τα παιδιά τους. Τα συμπεράσματα του κόσμου. Άκου, λοιπόν, κάθομαι και διαβάζω εδώ στον ημεροδρόμο κάτι που έχει πει ο Μάρξ. Ημεροδρόμος καταρχάς. Ημεροδρόμος, ναι, ημεροδρόμος. Λοιπόν, και λέει: το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία που, σαν βρικόλακας, ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει. Τα λέει όλα ο Μάρξ. Ο Μάρξ τα λέει όλα. Ποιος τα διαβάζει όλα όσα λέει ο Μάρξ. Και πώς τα εφαρμόζει αυτός ο οποίος τα διαβάζει και τα κατανοεί. Δεν τα εφαρμόζει κανείς, χέστα. Τα εφαρμόζουν από τη μεριά. Γιατί ο Μάρξ. Τα είδαμε τα καθεστώτα σας, δοκιμάστηκαν. Τι δοκιμάστηκαν, μωρέ, με τους μαρκες να πούμε. Α, με τους μαρκες δοκιμάστηκαν. Τι δοκιμάστηκαν, ήταν μια όαση μέσα στην έρημο να πούμε και τώρα έχει γίνει όλο έρημος να πούμε, όλος ο πλανήτης. Έχουν καθεί όλα τα αρχαίγωνα. Τώρα έχει γεμίσει μόλι, γι' αυτό δεν έχει έρημο. Έλα, Αποστολή. Έλα, ο Γιάννης είμαι, βρε. Καλή χρονιά. Τι καλά. Γεια. Όχι, όχι, έχω και να σου πω κάτι άλλο, ναι. Το φοβήθηκα. Ο Γεωργιάδης είπε ότι τα 200 ευρώ φτάνουν και περισσεύουν να ζήσει ένα άτομο. Τα 200 ευρώ το μήνα δηλαδή... είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Ναι, γιατί δεν φτάνουν, δεν περισσεύουν. Ο Άλογος Κούφης πριν από χρόνια, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι τη μάνα μου δεν τη φτάνουν τα 500 ευρώ και τα βοηθάνε και τα παιδιά της. Έχω τη μητέρα μου, συνταξιούχο, η οποία έχει προβλήματα. Έχει τρία παιδιά, γιατί ναι. Και η μητέρα μου ήταν, ναι. Είχε τρία παιδιά. Τη βοηθάμε κι εμείς. Και ζει πολύ καλύτερα από ότι θα ζούσε μόνο με τη σύνταξή της. Αχα. Δεν ξέρω που βρίσκεται η αλήθεια. Τώρα, το θυμάμαι. Αν σήμερα ρωτηθεί ο Σιμίτης σχετικά με το θέμα, θα απαντήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Μην κάνουμε τους έκπληκτους όταν ανακαλύπτουμε ξαφνικά ποια είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κατάλαβα, τα είπατε όλα σύντομα περιεκτικά σε 30 δεύτερα τα μάθαμε όλη την ιστορία της χώρας. Βεβαίως, να είστε καλά και χάρηκα γι' αυτό. Πάντα και του χρόνου καλά. Και του χρόνου θα σε περιμένω. Ναι, γεια.